Ακόμα δεν ξέρουμε. Κυρία Ζαχαράκη. Εγώ εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Έτσι, είδε ψηλό. Και αγαπημένη κάπου, Λόρα Ιωάννη. Δεν κατεβαίνω σε κάποιο ψηφοδέλτιο, όχι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε την συζήτησή μας. Ναι, να αρχίσουμε από τα εργασιακά, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα πεδίο που εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη κόντρα μεταξύ σας. Κυρία Χρυσόγλου, γιατί επιμένετε τόσο στεναρά σε αυτό ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει την επταήμερη εργασία, θέλει να τα ισοπεδώσει όλα, ενώ. Λένε, δεν πρόκειται να το κάνουμε, δεν είναι στις προθέσεις μας, δεν το θέλουμε. Εντάξει, δεν επιμένουμε εμείς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να επιμείνει και ορθώς, διότι αυτή είναι η θέση του. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης είπε σε μία συζήτηση που είχε στην περιοδία που έκανε, όπου ένα πολύ συγκεκριμένο αίτημα του ετέθη από πλευρά εργοδοτών, που του είπανε ότι θέλουμε 7ήμερη εργασία και θέλουμε να σταματήσει αυτή η ιστορία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τους ελέγχους και τα πρόστιμα, τα οποία μας διαλύουν. Και ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε ότι ως οδοστρωτήρας θα σαρώσω όλα τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Επομένως, φαίνεται ότι όλη αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την. Θυμάστε πριν καιρό που είχε κάνει την τοποθέτηση περί 7 ημέρου και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούσαν να πείσουν ότι δεν καταλάβαμε καλά ή ότι διαστρεβλώνουμε. Ότι δεν είναι έτσι, ότι βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματός τους μια αντίληψη που λέει ότι πρέπει να στην πραγματικότητα αφαιρέσω τα βασικά εργατικά δικαιώματα, να αφαιρέσω τους κανόνες προστασίας της εργασίας, προκειμένου να πετύχω μια περισσότερη δυναμική αναπτυξιακή. Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο εργασιακό, γιατί όταν ο άλλος λέει θα σαρώσω ως οδοστρωτήρα στα εμπόδια και το προηγούμενο ζήτημα που του έχουν θέσει είναι η έλεγχη που κάνει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για να διασφαλίσει τα βασικά, τους βασικούς κανόνες προστασίας της εργασίας. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εργασιακό και δικαιωμάτων, είναι ζήτημα και το τι επιχειρηματικότητα θέλουμε τελικά. Δηλαδή, θέλουμε μια επιχειρηματικότητα η οποία να βασίζεται στην διεύρυνση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων στη βάση της παραβατικότητας, στη βάση της παρανομίας. Κυρία Ζαχαράκη, ναι. Πρέπει να απαντήσετε, γιατί εγώ σήμερα βλέπω και πρωτοσέλιδο. Νομίζω η Αυγή έχει πρωτοσέλιδο, έναν οδοστρωτήρα. Ναι. Ότι στην πραγματικότητα έρχεστε ως οδοστρωτήρας και για την επταήμερη εργασία, αλλά και επίσης. Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι που είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αν οι κλαδικές στην επεκτασιμότητά τους είναι συμφωνημένες με εργοδότες και εργαζόμενους, τότε εσείς θα το κάνετε δεκτό. Δηλαδή, μιλάτε για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Λέει κάτι διαφορετικό, κύριε Αξιόγλου. Δηλαδή, αν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση την οποία έχουν συναποφασίσει οι εργαζόμενοι και εργοδότες, υπάρχει περίπτωση το κράτος να την αρνηθεί? Δεν είναι κάτι καλό αυτό το οποίο επετεύχθη στον τουρισμό με κοινή απόφαση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και μάλιστα με πολύ καλύτερες απολαβές από ό,τι θα προέβλεπε ο βασικός μισθός? Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια πολύ σαφή τοποθέτηση για αρχή. Γιατί είπε η κυρία Αχτσιόγλου τι επιχειρηματικότητα θέλουμε. Εγώ θα ρωτήσω τι πολιτική θέλουμε. Κυρία Ζαχαράκη, μισό λεπτό, ξέρετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το βίντεο. Θα σχολιάσω ακριβώς αυτό το βίντεο. Ότι ζήτησε ο άνθρωπος αυτό από τον κύριο. Θα σχολιάσω ακριβώς αυτό το βίντεο, αλλά το ακριβές βίντεο. Γιατί δυστυχώς αυτό το οποίο είδα χθες ήταν το έσχατο σημείο απόγνωσης με επίσημες ανακοινώσεις οι οποίες υιοθετούν τα trolls. Δηλαδή, η κυβερνητική πολιτική ασκείται σύμφωνα με την κοπτοραπτική την οποία έκαναν τα τρόλ στο διαδίκτυο, που πήραν μια τοποθέτηση, έκοψαν σημεία και την παρουσίασαν ως κάτι το οποίο απαντούσε ο Μητσοτάκης σε έναν άνθρωπο ο οποίος παρέστησε μια συζήτηση. Εγώ θέλω να βάλετε το βίντεο. Ναι. Έχει σταλεί με pool σε όλα τα κανάλια. Δεν ήταν χθες. Αυτή η συζήτηση έγινε στην ΚΟ πριν από λίγες μέρες. Μισό λεπτό. Για να πει και ο κόσμος να ξέρει και το συγκείμενο. Ήταν μια συζήτηση που έγινε στην ΚΟ λοιπόν πριν από λίγες μέρες. Παρουσία ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν στον τουριστικό κλάδο. Και θέλω να βάλετε αυτή τη στιγμή το βίντεο να δούμε ακριβώς τι υπόθηκε. Είμαστε έτοιμοι να το δούμε. Θέλω να ακούσω το σημείο που λέει για επταήμερη εργασία ο Μητσοτάκης. Ωραία, για να δούμε το βίντεο. Αν εμείς λοιπόν κάνουμε αυτά για την επιχειρηματική κοινότητα, οι απαιτήσεις που έχουμε από την επιχειρηματική κοινότητα είναι πολύ συγκεκριμένες. Εργασιακή ειρήνη και προστασία των εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι συμμέτοχοι στην επιτυχία της επιχείρησης. Εμείς θα δώσουμε και περισσότερα φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις να δίνουν μπόνους και να μην φεύγει το μισό μπόνους σε φόρους και σε εισφορές όπως γίνεται σήμερα. Θα σας βοηθήσουμε, ειδικά τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, να δώσετε πρόσθετες παροχές στους εργαζόμενους σας. Θέλετε να κάνετε ένα πρόσθετο ασφαλιστήριο συμβόλαιο πέρα και πάνω από αυτό το οποίο προσφέρει η δημόσια ασφάλιση, να μπορείτε να το κάνετε. Και φυσικά η εργατική νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Αν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση, αυτή η κλαδική σύμβαση, εμείς μιλάμε για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αν έχει υπογραφεί μια κλαδική σύμβαση μεταξύ του κλάδου, έχει επεκταθεί μέσω της επεκτασιμότητας και δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους εργαζόμενους, αυτή η κλαδική σύμβαση πρέπει να εφαρμόσετε. Γιατί πρέπει εμείς να μπλέξουμε στα χωράφια των εργαζόμενων και των επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ότι είναι καλό για τους ίδιους. Γιατί γνωρίζουν πολύ καλύτερα τις ανάγκες. Και μια κλαδική σύμβαση καλή για τους εργαζόμενους. Γιατί προφανώς δεν θα την είχαν δεχτεί και ήδη δεν την είχαν υπογράψει.
συγκεκριμένο. Ναι. Πείτε μου το σημείο που λέει για το έμερη εργασία. Mm-hmm. Όχι. Υπάρχει. Σε αυτό που παίξαμε, υπάρχει όχι. Και άλλο ένα βίντεο, παιδιά. Δείτε το, βίντεο, το, έχουμε, το άλλο βιντεάκι. Δείτε το όλο το σημείο, επειδή άκουσα και το σημείο για τον οδοστρωτήρα. Ναι. Ο οδοστρωτήρας που λέει αμέσως μετά αναφέρεται στα γραφειοκρατικά εμπόδια, αναφέρεται στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και εμφανίζεται λοιπόν επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης. Και μάλιστα από ανθρώπους που θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα να για την επόμενη μέρα. Κάποια στιγμή, εγώ, ξέρετε, κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτή η προεκλογική εκστρατεία. Ναι. Και θα πάμε κανονικά σε μια ομαλότητα, συγγνώμη, αν θέλετε, ανταλλαγή επιχειρημάτων. Βοηθήστε με λίγο για να βοηθήσουμε τους πολίτες. Να βοηθήσουμε όμως και τους πολίτες, γιατί αυτή τη στιγμή υποτιμούμε την νοημοσύνη. Μισό λεπτάκι. Υπήρξε ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος είπε ότι εμείς θέλουμε την επταήμερη εργασία και να μην έχουμε και όλους αυτούς τους ελέγχους. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πιθανότατα είπαν τις απόψεις τους. Τις υιοθετεί κάποιος όταν έχουμε πει ότι εμείς σεβόμαστε την εργατική νομοθεσία. Εμείς κάνουμε και θα κάνουμε απαιτητό το σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων. Μα ποιος εν τέλει που έχουμε δουλέψει όλοι μας τον Ιδιωτικό. Κυρία Ζαχαράκη, αν όμως απάντησε ως οδοστρωτήρας ότι θα έρθουμε ως οδοστρωτήρας σε αυτήν την ερώτηση είναι κάτι άλλο. Δεν υπήρχε πολίτης. Γι' αυτό σας είπα. Κυρία Χρυσόγλου, με αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη, εσείς συμφωνείτε. Κάτσε ένα-ένα για να καταλάβουμε. Κυρία Ιωάννου, συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό που ακούσαμε. Γιατί περάσαμε όλη την προεκλογική εκστρατεία της Ευρωβουλής να μιλάμε για ένα ζήτημα το οποίο ήταν ανύπαρκτο. Θα περάσουμε λοιπόν και την επόμενη περίοδο των εθνικών εκλογών που ο κόσμος θέλει να ακούσει πώς θα είναι η καθημερινότητά του, τα σχολεία των παιδιών του, τα νοσοκομεία, αυτό που είπατε για την Ακρόπολη που δεν έχει γιατρό. Και θα μιλάμε για ανύπαρκτα ζητήματα. Και τα εργασιακά μας ενδιαφέρουν. Αν υπάρχει θέμα αφήστε με λιγάκι, σας παρακαλώ. Κυρία Χτσιόγλου, άρα για να τα συνοψίσουμε, τι λέει η κυρία Ζαχαράκη. Λέει λοιπόν ότι κάποιοι έθεσαν αιτήματα δικά τους, τα οποία ξεκαθαρίζει ότι δεν γίνονται αποδεκτά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και ότι η φράση για τον οδοστρωτήρα αφορούσε στη γραφειοκρατία. Κοιτάξτε, δεν είναι ζήτημα παρεξηγήσεων ή παρερμηνιών. Εδώ είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής γραμμής. Mm-hmm. Το βίντεο που παίξατε είναι το μισό βίντεο, το ξέρετε, διότι δεν είδατε καθόλου το κομμάτι που τοποθετήθηκε περί οδοστρωτήρα που θα σαρώσει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα. Ναι. Δεν έχει όμως σημασία το να συζητάμε πάνω σε ένα βίντεο και το ζήτημα δεν είναι αν γίνονται παρερμηνίες. Το ζήτημα ποια είναι η πολιτική σε σχέση με τα εργασιακά. Έτσι, από την πλευρά μας έχουμε μια πολύ σαφή τοποθέτηση και λέμε ότι η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων, η αύξηση των μισθών τους, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους θέσεις είναι κομβικός παράγοντας και για να έχουμε μια κοινωνική δικαιοσύνη και για να έχουμε μια αναπτυξιακή, έτσι, δυναμική στην οικονομία, η οποία όμως να είναι δίκαιη, δηλαδή να αφορά τους πάντες. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό, σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, είναι πάρα πολύ σαφής και η στάση που κράτησε όσο ήταν κυβέρνηση αναφορικά με τα εργασιακά και η στάση που κράτησε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση αναφορικά με τα εργασιακά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ψηφίσει ως αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ οι βουλευτές της, βασικές διατάξεις προστασίας της εργασίας που εισηγηθήκαμε στη Βουλή όλα αυτά τα 4 χρόνια. Επομένως, δεν είναι ζήτημα ότι εγώ αδικώ το φιλεργατικό προφίλ του κ. Μητσοτάκη. Είναι ζήτημα καθαρής πολιτικής γραμμής. Επιτρέψτε μου, δεν είναι ζήτημα πλάτης στους επιχειρηματίες. Είναι ένα ζήτημα του αν επικροτούμε μία ενίσχυση της κερδοφορίας στη βάση της παραβατικότητας. Ναι. Ένα βασικό θέμα αυτό. Και αν θεωρούμε ότι η συμπίεση μισθών και δικαιωμάτων είναι παράγοντας ο οποίος μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ένα δόγμα το οποίο το εφάρμοσε κατά κόρον όσα ήταν κυβέρνηση. Μείωσε τον κατώτατο μισθό, δημιούργησε τον υποκατώτατο μισθό για τους νέους. Οι νέοι είχαν 510 ευρώ μισθό με βάση νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Κατήργησε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όσο ήταν στην κυβέρνηση και δεν ψήφισε καμία από τις διατάξεις που φέραμε εμείς. Ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω τη φράση μου. Δεν ψήφισε καμία από τις διατάξεις που εισηγήθηκα ως Υπουργός Εργασίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την ενίσχυση της προστασίας. Κυρίως αφορούσαν την αδήλωτη, την υποδηλωμένη, την απλήρωτη εργασία. Επομένως δεν είναι ζήτημα παρεξηγήσεων. Είναι ζήτημα όμως, εδώ ακούσαμε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη. Με την επικτασιμότητα των κλαδικών, συμφωνείτε, εάν υπάρχει συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών. Εσείς έχετε πρόβλημα, έχετε μια άλλη άποψη. Κυρία, για να λέμε για τα συγκεκριμένα. Κυρία Ιωάννου, εγώ έφερα την επεκτασιμότητα στην επανέφερα. Δεν διαφωνείτε σε αυτό. Επιτρέψτε μου. Ναι. Ήταν η ελληνική κυβέρνηση η οποία επανέφερε την επεκτασιμότητα στην Εθνική Ένωμη Τάξη. Ήταν η Νέα Δημοκρατία η οποία κατήργησε την επεκτασιμότητα. Να βάζουμε λίγο τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Ο καθένας προεκλογεί. Μα τι να συμφωνώ. Εγώ επανέφερα την επεκτασιμότητα στην Ελλάδα. Δεν είπε κάτι λάθος δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει μια πολύ σαφή τοποθέτηση αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τι έχει πει ο άνθρωπος. Και είναι μια καθαρή θέση πολιτική. Έχει πει ότι εφόσον έχουμε συμβάσεις είτε ατομικές είτε επιχειρησιακές, οι οποίες αποκλίνουν από την κλαδική συλλογική σύμβαση,
Εφόσον συμφωνούν οι εργαδότες και οι εργαζόμενοι σε αυτό, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές. Αυτή είναι μια καθαρή παράβαση της λειτουργίας των συλλογικών διαπραγματεύσεων που λέει ότι επειδή σε ατομικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο, είναι πιο αδύναμοι οι εργαζόμενοι στο να κάνουν μια ορθή ισότιμη διαπραγμάτευση, γι' αυτό τους προστατεύω στο επίπεδο των κλάδων. Άρα δεν είναι ζήτημα παρερμηνιών ή παρεξηγήσεων, είναι ζήτημα πολιτικής θέσης. Στο θέμα των μετατάξεων, τι εικόνα ήταν αυτή που δώσατε? Εσείς είστε ευχαριστημένοι με αυτήν την εικόνα που ήρθε για τις μετατάξεις? Επιτρέψτε μου. Αυτό που είπε η κυρία Χριστοδουλοπούλου, αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης, που στην αρχή είπε ότι δεν έχω κανένα θέμα, μετά είπε όμως ότι κάναμε λάθος. Ο κύριος Τσακαλώτος, νομίζω, χτες, ο κύριος Τσακαλώτος χτες, είπε ότι για τις μετατάξεις κάναμε αυτοκριτική, κάναμε λάθος. Δεν ήταν σωστά? Κοιτάξτε να δείτε, έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο προσπαθεί να στηβάξει σε μία έννοια εξυπηρετήσεων μια σειρά από διοικητικές διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά το βασικό θέμα που αφορούσε τις μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων. Εκεί εξ αρχής διευκρινίσαμε όλο το νομικό πλαίσιο. Ότι δημόσιοι υπάλληλοι, μιλάμε για δημοσίους υπαλλήλους, έτσι, όχι για προσλήψεις, δεν μιλάμε για διορισμούς, μιλάμε για υφιστάμενους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονταν στη Βουλή, να μπορούσαν να μπαίνουν και αυτοί κανονικά στη διαδικασία της κινητικότητας, όπως οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι. Ήταν ένα θέμα το οποίο. Αν δεν κάνω λάθος, το έθεσε πρώτος ο κύριος Τραγάκης τον Αύγουστο του 2018. Η Βουλή στην ολομέλειά της και με ευρεία συνένεση αποφάσισε ότι και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Σωστά έγινε, τι έγινε, λέτε. Ότι και αυτοί οι δημόσιοι υπάλληλοι, λοιπόν, θα πρέπει να εντάσσονται κανονικά στο νόμο της κινητικότητας. Άλλαξε ο κανονισμός της Βουλής με συνένεση, νομίζω, όλων των κομμάτων περίπου το Φεβρουάριο και προχωρούσαν κανονικά οι διαδικασίες των μετατάξεων. Άρα ήταν μια σύνομη διαδικασία. Πάντως, κύριε Αξιόγλου, έχουμε και διορισμούς. Δεν έχουμε μόνο μετατάξεις. Οι μετακλητοί υπάλληλοι από υπουργεία που πάνε σε θέσεις οργανικές είναι διορισμοί. Όχι, όχι. Δεν είναι μετατάξεις. Δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα καθόλου. Πώς δεν υπήρχε? Κανένα συνεργάτη του κυρίου Δραγασέκη, υπήρχε κάποιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία πάγωσαν. Κανένα τέτοιο ζήτημα. Μιλάμε καθαρά για περιπτώσεις μετατάξεων αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων. Διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακριβώς επειδή ολοκληρώνονταν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες, όπως εξήγησα, ξεκίνησαν από το Φεβρουάριο και ολοκληρώνονταν κοντά σε αυτή την περίοδο, την προεκλογική, δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη φιλολογία και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έλεγε ότι αυτά είναι κάποιο τύπου εξυπηρετήσεις, δεν θέλαμε να δώσουμε περαιτέρω τροφή σε αυτό το ζήτημα και ανεστάλησαν οι διαδικασίες. Λοιπόν, οι τελευταίες 10 μέρες από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μετά τις ευρωεκλογές ο ίδιος διαπίστωσε ότι η κυβέρνησή του είναι μια κυβέρνηση που δεν είχε τη λαϊκή νομιμοποίηση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ήταν μια ιονή υπηρεσιακή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε κιόλας να είχε ζητήσει την προκήρυξη εκλογών νωρίτερα. Ζήσαμε το θέατρο του παραλόγου στη Βουλή. Πήγαν λοιπόν, έκλεισαν το θέμα των δικαστικών μέσω του Υπουργικού Συμβουλίου. Πήγαν και έκλεισαν το θέμα του ποινικού κώδικα και διαφόρων μορφών εξυπηρετήσεις, νέες εξυπηρετήσεις, οι οποίες θα ελεγχθούν όμως όλες ως προς την νομιμότητα. Ο κύριος Γιωργαντάς, ο αρμόδιος τομεάρχης μέχρι χθες, το έχει καταστήσει αυτό σαφές. Η κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη έχει μιλήσει με σαφήνεια για αυτό το θέμα, οι αρμόδιοι τομεάρχες μας. Και επίσης, θέλω να θέσω και ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει αυτό το οποίο υπάρχει μια νομιμότητα ίσως σε κάποια από αυτά. Είναι ηθικό? Το ήθος και το ύφος της εξουσίας, η οποία στο τελευταίο πενταήμερο προσπαθεί να στριμώξει εξυπηρετήσεις, είναι κάτι ή και μια εικόνα την οποία θα ήθελε αυτή η κυβέρνηση να παράξει στο τέλος, στο απόλυτο τέλος της διαδρομής της? Μην βγάζετε όμως και τον εαυτό σας απ' έξω, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κυβέρνηση κυρία η οποία... Ιωάννου. Όταν λέω φεύγει ενώ διαλύεται η Βουλή και πάμε σε εκλογές, δέχομαι, πάει να τακτοποιήσει τα πάντα. Των παθογενειών. Ναι, εσείς και εδώ οι πολίτες δημιουργούν και καταλαβαίνουν τι, ότι υπάρχει μια ομερτά και μια συντεχνία που ουσιαστικά σε συνεννόηση, γιατί είναι διακομματική, πάει να βουλέψει κάποια άτομα δικά της. Εγώ λοιπόν λέω ότι εν έτη 2019 θα αλλάξει. Αυτό και όταν έχουν διαπιστωθεί, όλες αυτές οι παθογένειες οι οποίες ταλαιπώρησαν, προσέβαλαν και εν τέλει τιμωρήθηκαν από τον κόσμο. Γιατί πρέπει να συνεχίζονται και γιατί πρέπει να συζητάμε συνέχεια για τα αυτονόητα? Γιατί δεν δεσμεύεται κάποιος από εσάς ότι θα αλλάξει αυτό? Και γιατί δεν δεσμεύτηκε? Ο ίδιος ο Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί ότι δεν πρόκειται να περάσει τίποτα σε προεκλογική περίοδο. Το έκανε σαφές πριν από 15 μέρες σε συνέντευξη. Ο κύριος Τσακαλώτος, στο κανάλι. Στην του συνέντευξη είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης, συγγνώμη, για κάποια πράγματα. Δύο μέρες πριν φύγει από την κυβέρνηση το 2015, άλλαξε όλους τους γενικούς διευθυντές χωρίς να λάβει υπόψη του. Ναι, τι Δεκέμβριο του 2014 έγιναν τοποθετήσεις προϊσταμένων και διευθυντών και γενικών διευθυντών στα Υπουργεία από τον κύριο Μητσοτάκη. Χωρίς θα καμία πρέπει να απαγορεύεται διαρροφή και λοιπόν, σε αυτό να συμφωνήσετε και οι δύο και να το μονομοθετήσετε. Λοιπόν, όχι απλά να τσακωνόμαστε. Αν θέλουμε να... Όχι, δεν τσακωνόμαστε καθόλου. Απλά όταν παραθέτουμε τα στοιχεία, δημιουργείται και μια δυναμική διαδικασία. Έλα, πρέπει... Υπάρχουν και δεσμεύσεις. Με νόμο. Η δέσμευσή του ήταν ότι θα νομοθετήσει
αυτή την απαγόρευση έτσι ώστε να γίνονται οι αλλαγές αυτές σε προεκλογική περίοδο, το να μπαίνουν μέσα τροπολογίες, να μπαίνουν τροπολογίες οι οποίες στην αρχή είναι βουλευτικές, τελικά τις περνάμε ως υπουργικές και να δίνει η Βουλή μια εικόνα που δεν τις αρμόζει. Είπατε. Αλλά επειδή μιλήσαμε για τα εργασιακά, ναι, μιλήσαμε έτσι για την αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης προς το κράτος, μερικά στοιχεία, αν θέλετε, που για μένα είναι σημαντικά να ακουστούν. Mm-hmm. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι επί ΣΥΡΙΖΑ αυξήθηκε το μισθολογικό κόστος του δημοσίου κατά 2 δισεκατομμύρια. Έχουμε εδώ τα στοιχεία. Είναι ή δεν είναι αλήθεια. Τα κοιτάζω για να μην πω κάτι λάθος, γιατί είναι σημαντικό αν θέλετε να είμαστε σε αυτό ασαφείς. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, πρόεδροι, όργανα διοίκησης έχουν αυξηθεί από 1.003 άτομα στα 1.400. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι οι μετακλητοί αυξήθηκαν από 1.688 άτομα σε 2.699. Αυτή όμως είναι η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ προς το κράτος. Μια τάση ιδιοκτησίας. Βεβαίως. Να απαντήσω. Έχει βγει και η απάντηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη σπέκουλα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τον αριθμό του μόνιμου προσωπικού του δημοσίου. Την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχει κατάτι μειωθεί. Επαναλαμβάνω. Ο αριθμός του μόνιμου προσωπικού έχει περίπου κατά 10.000 άτομα, έχει μειωθεί. Το δεύτερο σημείο είναι σε ό,τι αφορά το επίπεδο των μισθών. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπάγωσε μισθολογικές ορειμάνσεις των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες είχαν παγώσει. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι αρνητικό, τουλάχιστον για εμάς που ενδιαφερόμαστε για την άσκηση μιας κοινωνικής πολιτικής, μιας ορθής διακυβέρνησης από το κράτος. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα πει σήμερα ότι οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, κατά κανόνα κοντά στα 1.000 ευρώ. Οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα τι έχουν γίνει. Επιτρέψτε μου, ήμασταν αυτοί που κάναμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν εσεί το. Κατά 3,5%. Κυρία Ζαχαράκη, ω κυβέρνηση. Κυρία Ζαχαράκη, ως κυβέρνηση, μειώσατε τον κατώτατο μισθό κατά 22% και κατά 32% για του νέου μέσα σε μια νύχτα. Και τον φέρατε. Κυρία Ζαχαράκη, και τον φέρατε τον κατώτατο μισθό κάτω από το μέσο μισθό που έδινε η αγορά για μερική απασχόληση. Για ποιους μισθούς μιλάτε? Αυτή τη για ποιους μισθούς μιλάτε? Επανέρχομαι. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να Ζαχαράκη, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, καταργήσαμε τον υποκατώτατο, επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις. Εγώ σας μιλάω για το τι κάνει η κυβέρνηση. Και εσείς πρέπει να αναφέρεστε. Η θεωρία μπορεί να είναι θεωρία. Είναι καθαρή πράξη. Το τι κάνατε εσείς. Το τι πολιτική ασκεί μια κυβέρνηση, αυτή είναι η πράξη για την οποία πρέπει εσείς να εξηγείτε και εγώ να αναφέρομαι. Όχι για το αν αυτή η κατάσταση βελτιώνεται ή δεν βελτιώνεται μέσα σε 5 μέρες. Για το χρόνο, γιατί έχουμε και το θέμα της Νοβάρτης. Mm-hmm. Επιτρέψτε μου όμως κλείνοντας για το ζήτημα των μετακλητών. Mm-hmm. Επειδή η κυρία Ζαχαράκη είπε ότι αυξήθηκαν οι μετακλητοί επί της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Στην πραγματικότητα αυτό που κάναμε εμείς είναι το εξής. Θέλαμε να υπάρχει μια απόλυτη διαφάνεια στο ποιοι είναι οι μετακλητοί στο δημόσιο τομέα. Επί της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μετακλητοί καταγράφονταν μόνο πολύ συγκεκριμένοι συνεργάτες. Αποκλείονταν από τον κατάλογο ειδικοί συνεργάτες, ειδικοί σύμβουλοι και υπήρχαν τέτοιες στρατιές ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών στα Υπουργεία, οι οποίοι δεν καταγράφονταν. Εμείς είπαμε διαφάνεια παντού και πλέον με νόμο από την αρχή είπαμε ότι θα καταγράφονται και θα εμφανίζονται στη διάβια ως μετακλητή όλο το προσωπικό, είτε είναι ειδικοί σύμβουλοι, είτε είναι ειδικοί συνεργάτες, είτε είναι διευθυντές. Όλο το προσωπικό θα πρέπει να καταγράφεται για να είναι εμφανές. Επομένως, δεν νομίζω ότι η διαφάνεια την οποία επιδιώξαμε είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι προς κατηγορία. Πάντως, διαφάνεια και fake news δεν πάνε μαζί. Αν θέλετε, έτσι και σαν κατακλείδε μια κουβέντα. Εντάξει. Από την άλλη, όμως, βλέπω ότι επιδίδεστε σε μία προεκλογική περίοδο μόνο σε αυτή τη λογική. Αυτή η λογική δεν θα μας πάρει παρακάτω. Όπως είπα κάτι άλλο πέρα από τα γεγονότα. Θέλω να προλάβω. Είδαμε κόντρα για την καρέτα-καρέτα. Δηλαδή, χίλια συγγνώμη. Έχουμε δύο μεγάλα θέματα. Το θέμα της Νοβάρτης και το θέμα της παρέμβασης του κ. Στουρνάρα. Και θέλω να πάρω ένα σχόλιο και γι' αυτά. Να ξεκινήσω από το θέμα της Νοβάρτης. Έχουμε ουσιαστικά μία διπλή έρευνα αυτή τη στιγμή. Από τη μία, γιατί ο ένας ανώτατος δικαστής λέει ότι προσπάθησαν να παρέμβουν σε μένα και να με πείσουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε διώξη πολιτικών προσώπων, και ένας άλλος ο οποίος ελέγχεται, γιατί, μάλλον και ελέγχεται από την άλλη, γιατί έκανε αυτές τις καταγγελίες, γιατί η κυρία Τουλουπάκη λέει ότι πήγε με ένα στικάκι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να σας πω. Πρώτον, υπάρχει το γεγονός του ίδιου του σκανδάλου και της διερεύνησής του. Έτσι. Ως γνωστόν, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την Νοβάρτης, με την υποκοστολόγηση φαρμάκων. Η πράξη που έκανε η ίδια η Βουλή, η οποία θεώρησε ότι πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Ορθώς γίνεται η έρευνα εκεί. Καλούνται, όπως ξέρετε, πολιτικά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπλοκή προκειμένου να εξηγήσουν, να δώσουν την απολογία τους κτλ. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διερεύνησης προέκυψαν διαδικασίες.
διαρροές στον τύπο από μέλη, ενδεχομένως να προέρχονται από μέλη της δικαιοσύνης ή και όχι. Αυτό δεν είναι ζήτημα που θα το αποφασίσει η κυβέρνηση, μπορεί να το ελέγξει η κυβέρνηση. Και εκατέρωθεν καταγγελίες εντός του. Ανώτατος δικαστής όμως λέει, με πιέζανε. Επιτρέψτε μου. Ναι. Σε σχέση με αυτό, ένας ανώτατος δικαστής, ένας εισαγγελέας, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είπε ότι υπάρχει ζήτημα πολιτικής παρέμβασης, έγινε έρευνα εντός των οργάνων της δικαιοσύνης, διότι αυτές είναι οι διαδικασίες. Η δικαιοσύνη ελέγχεται από τα όργανα εντός της δικαιοσύνης. Δεν ελέγχεται από εξωτερικό όργανο. Υπάρχει διάκριση των λειτουργιών στο Σύνταγμα. Καταγγελίες του ότι του ασκήθηκαν πιέσεις προβληματίζουν. Έγινε η έρευνα εκείνη και υπήρξε η επίσημη απάντηση από τη δικαιοσύνη ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική παρέμβαση. Εν συνεχεία υπάρχουν εκατέρωθεν καταγγελίες εντός της δικαιοσύνης για τον τρόπο που διεξάγεται η έρευνα και αυτά προχωράνε με τον τρόπο που προβλέπει η ποινική δικονομία θεσμικά, και η διαδικασία και ο κώδικας περί λειτουργίας της δικαιοσύνης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός μπορεί να ελεγχθεί ως προς την άσκηση των καθηκόντων του από άλλο ανώτατο δικαστικό λειτουργό και αυτό διέταξε ο κύριος Καλογύρου, υπουργός δικαιοσύνης, δηλαδή να ελεγχθεί από την αντίστοιχη, ας πούμε, από την αντίστοιχη εισαγγελία του Συμβουλίου της Επικρατείας και εντός του οργάνου να γίνει η έρευνα. Δεν υπάρχουν λοιπόν ζητήματα. Πολύ γρήγορο ερώτημα. Εκ του αποτελέσματος και πολιτικά, πιστεύετε ότι ανεβάσατε υπερβολικά το θέμα της Νοβάρτης ως προς τα πολιτικά πρόσωπα? Γιατί πηγαίνοντας για εθνικές εκλογές, δεν ακούω κανένα σας πια να το επικαλείτε. Θα σας απαντήσω. Δεν έβγαλε τα αναμενόμενα αυτά τουλάχιστον που εσείς είχατε αφήσει. Τα αποτελέσματα θα βγουν από τη δικαιοσύνη. Δεν κάνω εγώ τη διαρρεύνηση. Όταν έξω από το Μαξίμου όμως λέτε ότι είναι ο μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο. Πράγματι είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο. Ναι, αλλά δεν είναι πολιτικό μέχρι τώρα. Φυσικά και είναι πολιτικό. Δεν έχουν κληθεί πολιτικά πρόσωπα προς απολογία. Όχι, είναι πολιτικό. Μέσα στη Βουλή έχει πει στέλεχος κυβέρνησης ότι δεν είναι πολιτικό. Και είχε πει πριν από λίγο καιρό ότι είναι το μεγαλύτερο ποσοστάσιο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό σκάνδαλο εδώ πέρα, το οποίο φαίνεται ότι κόστησε. Το οποίο φαίνεται υπερτιμολογήσεις φαρμάκων. Ειδικές ρυθμίσεις. Επιτρέψτε μου. Υπερτιμολογήσεις φαρμάκων. Δεν πρέπει να το βγάλουμε σε ένα συμπέρασμα. Φυσικά, αλλά το συμπέρασμα θα το βγάλω εγώ κι εσείς. Το συμπέρασμα θα το βγάλει η δικαιοσύνη. Για το ζήτημα αυτό. Δεν είμαστε δικαστές. Εσείς θεωρείτε ότι είστε δικαστής και μπορείτε να κρίνετε αν έχει γίνει εδώ. Κρίνω. Εγώ ακούω όμως πράγματα βλέπω όμως ότι από την πλευρά σας ότι προσπαθείτε να προκαταλαβάλλετε ότι εδώ δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όχι, αλλά εδώ πέρα είδα εγώ ανώτατος τέλεχος της κυβέρνησης να βγαίνει πριν από 1,5 χρόνο να μιλάει για το μεγαλύτερο ποσοστάσιο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους και να καλούνται και να στείνονται 10 κάλπες μέσα στην Ελληνική Βουλή για πολιτικά πρόσωπα. Έγινε, δεν έγινε απόπειρα προσπάθεια, εγώ θα σα έλεγα εξώθαλμη προσπάθεια να γίνει πολιτική εκμετάλλευση αυτού του θέματος. Καμία έβγαλαν οι πολίτες συμπεράσματα για το τι έγινε τελικά στην Νοβάρτης. Καταλάβαμε τι έχει γίνει. Όχι, δεν έχουμε καταλάβει. Αυτό το πράγμα έχει φανεί πραγματικά το ποια ήταν η αρχική ούτως ή άλλως στόχευση. Κυρία Ζαχαράκη, είναι πρόδειλη παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης αυτή η τοποθέτηση που κάνετε, ότι εδώ δεν υπάρχει σκάνδαλο και εδώ δεν υπάρχει ζημία του δημοσίου και εδώ σας υπάρχει απλώς καπνός. Αυτά τα ζητήματα. Περί του πολιτικού κομματιού. Γιατί βλέπω ότι πραγματικά. Να μιλάτε πάνω μου. Αυτά τα ζητήματα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, επαναλαμβάνω. Εδώ πέρα υπάρχει μια υπόθεση η οποία φαίνεται ότι έχει κοστίσει στο ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια. Και εγώ θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη γι' αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι πρόδειλο ότι εδώ δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος για πλεώνασμα 3,5%. Θα περιοριστεί στο 2,9%. Ο κύριος Τουρνάρας. Σας τι λέτε? Και ο χρόνος που το μαθαίνουμε αυτό. Ναι. Ως εκτίμηση. Εντάξει, ο κύριος Τουρνάρας. Δεν είναι ουδέτερος, δηλαδή. Θέλω ο κύριος Τουρνάρας. Το συνηθίζει να κάνει κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες έχουν και έναν πολιτικό χαρακτήρα. Από την πλευρά μου, να σας πω τα δεδομένα. Η ελληνική κυβέρνηση, όπως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που έχει υπεραπόδοση και επιτυγχάνει τους δημοσιονομικούς στόχους απολύτως, έτσι και φέτος, προέβλεψε ότι θα υπάρχει απόλυτη επίτευξη του 3,5% του ΑΕΠ και ότι υπάρχει και ένα περιθώριο, ένα δημοσιονομικό χώρο ύψους ενός δισεκατομμυρίου 100 εκατομμυρίων. Με αυτήν την έννοια, προχώρηση σε μια σειρά από μέτρα τα οποία νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι είναι θετικά μέτρα, μείωση ΦΠΑ στην εστίαση, στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι τα νούμερα θα επιβεβαιωθούν. Απολύτως βέβαιο αυτό, όπως συνέβη και τις προηγούμενες χρονιές. Και άλλες χρονιές από διάφορες πλευρές είχαμε υποτίμηση του χώρου, ο οποίος διασφαλιζόταν από την ελληνική κυβέρνηση και φαινόταν ότι επιβεβαιώνονταν τα νούμερα. Κατά το παρελθόν, πάντως είχαμε προειδοποιήσεις από άλλους κεντρικούς τραπεζίτες, όπως ο κύριος Προβόπουλος, που δεν εισακούστηκαν. Βεβαίως δεν είχαν γίνει μεγάλο φόνος και δεν καταλήξαμε καλά. Διακυβέρνηση, πάντως δεν υπήρχε ζήτημα μη επίτευξη στόχων. Πριν κλείσουμε, πρέπει και η κυρία Ζαχαράκη να μας πει, από τώρα πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, αν την επομένη, σε περίπτωση που εκλεγείτε εσείς,
μας πείτε μετά ότι παραλάβατε καμένη γη. Ναι, και άρα τα μέτρα τα οποία και εσείς τώρα έχετε δεσμευτεί, σωστό, θα πείτε παιδιά θέλαμε, αλλά ναι, να τη βρήκαμε. Και, και τι θεωρείτε, ότι πέφτει έτσι μέσα ο κύριος Τουρνάρας? Εσείς φοβάστε ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος? Εγώ θα κάνω σχόλιο για τη δήλωση του κύριου Τουρνάρα, αλλά αυτό που θα κάνω είναι μια αποτίμηση του τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή από τις πρώτες αντιδράσεις. Βεβαίως. Δεν πρόκειται να μας το πείτε από τώρα είναι να παραλάβετε καμένη γη. Θα σας το πω καθόλου. Μας το πείτε μετά. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα επαναχωρήσει τις δεσμεύσεις της για τη μείωση φορολογίας, για τη μείωση πραγματικά όλων των εισφορών μέσα στον ορίζοντα τετραετίας, τη δέσμευσή της να μην μειωθεί το φορολόγητο. Άκουσα πριν μια, νομίζω, εύλογη απορία. Γιατί ο κύριος Παπανδρέου λέγανε λεφτά υπάρχουν. Ναι, δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Είναι η προσωπική μου απορία. Από το 2022... Δεν καταλάβαινα τι εννοείται με τον εισαγωγικό συντελεστή. Στο 9% μαζί με τη μείωση του τέλους επιδεύματος, όλες αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για έναν ελεύθερο επαγγελματία. Πληρώνει αυτή τη στιγμή γύρω στα 2.900 ευρώ. Με αυτές τις διορθωτικές κινήσεις, με τη μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή, με το τέλος επιδεύματος, θα πάει στα 1.800. Πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η παρέμβαση. Το δεύτερο, η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας να μην μειωθεί το φορολόγητο. Πράγμα το οποίο προκάλεσε αυτό, έτσι. Βεβαίως και παραμένει. 100%. Γιατί εγώ ένα από αυτά που φοβήθηκα χθες που δεν να το πω. Δεν κατάλαβα, λέω, μήπως δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι υπάρχει που δεν ξέρω. Όχι ότι αποκλείεται να μην καταλαβαίνω και γιατί απλά δεν καταλαβαίνω. Είδατε λοιπόν τι κάνουν τα fake news. Καμιά φορά αμφισβητούμε και αυτά τα οποία λέγονται με σαφήνεια. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεσμεύτηκε για τη μη μείωση φορολόγου του. Είναι η ίδια η οποία είχε φέρει την τροπολογία στην Βουλή, η οποία δεν εισακούστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως. Και η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται για τις εξαγγελίες και αυτά τα οποία λέμε αυτή τη στιγμή. Πάντως, ξέρετε, κυρία Ζαχαράκη, ότι η ανοχή πια δεν υπάρχει από έναν κόσμο που είναι πολύ κουρασμένος. Και ξέρετε, επειδή ο ταλαιπωρημένος ακούσει προεκλογικά και άλλα βλέπουμε, είναι λίγο μαγική εικόνα. Και αυτό που λέει, για ένα πράγμα μαγικό, πράγμα το οποίο κατηγορεί το Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γιατί δεν υπόσχεται πολλά. Πάμε λοιπόν να πούμε τελευταίο ένα πράγμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι δεσμεύεται η Νέα Δημοκρατία? Δεσμεύεται για τη μείωση, της φορολογίας. Νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας. Μια λέξη, η ασφάλεια, που δεν άκουσα προχθές από το πρόγραμμα Μεγάρου Μουσικής. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά. Το δικό μας πρόγραμμα ήταν σαφές, παρουσιάστηκε προχθές. Η ασφάλεια αναφέρθηκε με πάρα πολύ σαφή τρόπο και είναι στους τίτλους, στους 4 τίτλους του προγράμματός μας. Απλώς είναι μια ασφάλεια που από τη δικιά σας πλευρά δεν θέλετε να την προσεγγίσετε και ονομάζεται ασφάλεια για την κοινωνία. Και αφορά το σύνολο του κοινωνικού κράτους, το να έχουμε δηλαδή ένα κράτος στο οποίο να έχουμε καλές υπηρεσίες παιδείας, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης και όχι μια διαρκή συρρήκνωση αυτού του τομέα και μια διαρκή περικοπή επιδομάτων, όπως φαίνεται ότι ενσωματώνεται στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα σύστημα λοιπόν από την πλευρά μας, μια πολιτική η οποία έχει στοχευμένες μειώσεις φορολογίας για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά έχει και ένα πολύ σημαντικό σκέλος κοινωνικών δαπανών, όπως ονομάζεται, δηλαδή το να έχουμε, όπως είπα, υψηλές υπηρεσίες υγείας, παιδείας, κοινωνικής ασφάλισης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λόρα, δεν φεύγεις. Ήθελα να πω καλή προσωπική επιτυχία, γιατί το έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν είναι υποψήφιες. Σωστά. Ωραίο debate που λένε. Ωραίο debate. Εμένα μ' άρεσε. Με τρεις. Τώρα δεν ξέρω, θα δείξει. Για να δούμε.